σκηνές από ταινία προσεχώς. Μοιάζεις μέσα στις στροφές αυτού του νόστου. Δύο γενιές καμένες πίσω δυστυχώς. Είμαι ο Παναγιώτης Ελευθερίου. Είμαι αυτοκινητιστής εδώ και 18 χρόνια. Δραστηριοποιούμε εδώ στην Καλονή Λέσβου και το αντικείμενό μας είναι μεταφορές, μετακομίσεις. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος του Σωματείου Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης στα Μικρά. Ο πρόεδρος είναι ο Μανώλης του Προκοπίου. Περίπου καμιά εκατοστή άτομα πρέπει να είμαστε όλοι στο Σωματείο. Και έχουμε την έδρα στη Μυτιλίνη. Το πιο μακρινό ταξίδι είναι από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη επάνω μέχρι Κυπρίνο, στα Ρίζια, τέρμα επάνω, στο φράχτη. Οι δυσκολίες είναι τα απαγορευτικά, είναι να πάθεις μια αβαρία, να μείνεις έξω από το καράβι. Αυτές είναι οι πιο πολλές δυσκολίες. Ή να έχει απαγορευτικό να μην γίνει το δρομολόγιο ή να χαράσεις το πλοίο με κάποια βλάβη και να αγκαστείς να μείνεις μια εβδομάδα επάνω, στη Θεσσαλονίκη. Το οδικό δίκτυο Λέσβου αυτή τη στιγμή για τα μεγάλα αυτοκίνητα, τα επικαθήμενα που λέμε εμείς, είναι λίγο θέμα, γιατί όταν δείτε τώρα και πάμε προς την Πέτρα, ας πούμε, αυτός ο δρόμος όταν κουβαλάνε τα φορτηγά από την Αλική Αλάτη και πάμε προς τα εκεί, αναγκαστικά πρέπει να ανοιχτείς λίγο για να μπει στη στροφή. Εδώ βλέπουμε παράδειγμα εδώ στην Καλονή, αν έχει καραβάκι με αλάτι και με τέτοια, γίνεται εδώ χαμός στο σχολείο εδώ πέρα. Ο περιφερειακός για μας είναι πολύ πιο καλύτερος αν τον κάνουν να φεύγεις απ' έξω, να μην μπαίνεις καθόλου από εδώ, γιατί έχει διπλοπαρκαρισμένα αμάξια. Π.χ. κάθε Σάββατο που βγαίναμε εμείς από Θεσσαλονίκη που ερχόμασταν από εδώ για να περάσουμε, συνέχεια ήμασταν στις κόρνες για να ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα πάρει τα αμάξι του. Τι να βλέπετε εδώ πέρα, το οδικό δίκτυο, απλά εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Πιο πάνω αν δείτε υπάρχει μια στενότητα του δρόμου. Εντάξει, όταν το καλοκαίρι ας πούμε έχει καραβάκια, για έχει λεωφορεία που κινούνται, υπάρχει μια δυσκολία, γιατί είσαι στον πόντο να περάσεις, να μην περάσεις, και θέλει προσοχή μεγάλη. Και ένα άλλο ζήτημα που θέλουμε να θίξουμε είναι το λιμάνι της Πέτρας. Αν μπορεί κάποιος να πάρει μια πρωτοβουλία εκεί πέρα, δεν αφήνουν το καλοκαίρι ας πούμε να δέσει το καράβι για να φορτώσει αλάτι. Την άλλη φορά θυμάμαι μέσα στο καλοκαίρι με είχαν ενημερώσει οι συνάδελφοί μου και μου είπαν ότι έχουμε ανέβει 10 φορτηγά στην Πέτρα, δεν αφήνουν το καραβάκι να φορτώσει. Δεν μπορείς να φορτώσεις τώρα, να έχεις 10 αυτοκίνητα επικαθήμενα, να τα φορτώσεις με αλάτι από τις Αλικές, από εδώ, από τη Μυτιλίνη, από την Καλονία, και να τα στείλεις στην Πέτρα και μετά να λες ότι δεν δένει το πλοίο. Γιατί το πετρέλαιο καταρχήν έχει πάει 1,60. Αυτά τα πετρέλαια και αυτά τις φθορές για να ανέβεις αυτό όλο το δρόμο, να πας μέχρι την Πέτρα φορτωμένος και να γυρίσεις φορτωμένος και να πας τέτοιο, μειώνονται από το κοστολόγιο της φορτωτικής. Άρα ο αυτοκινητιστής είναι που πληρώνει το μάρμαρο. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα εκεί στη Μυτιλίνη είναι το θέμα με το εμπορικό, το λιμάνι. Όταν δένει το καράβι εκεί, υπάρχουν τα γιοταχή του κόσμου που κατεβαίνουν στη Μυτιλίνη για ψώνια, είτε οι ντόπιοι εκεί πέρα που, και τα παρατάνε όπου να είναι. Και έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Κάθε φορά μέσα στο καλοκαίρι γινόταν πανικός. Και για μας, για να γυρίσουμε τώρα ένα αμάξι που είναι 16 μέτρα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ειδικά όταν είναι φορτωμένο.
Φανταστείτε, έρχεται Σάββατο βράδυ τώρα ο Πελαγίδης και φέρνει 100 λύκες για τη Μυτιλίνη. Και όταν είναι όλα παρατημένα από εδώ και από εκεί, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε καλά το χώρο. Αυτό που έγινε με το Norman Atlantic, που χαθήκαν κάποια άτομα εκεί πέρα, μέσα σε αυτούς είχαμε και κάποιους φίλους και αυτό ήταν ένα δυσάρεστο κομμάτι για μας στη μεταφορά. Γιατί εντάξει, πάνω κάτω ψιλογνωριζόμαστε όλοι, είτε εδώ είτε Θεσσαλονίκη, όπου και να πάμε, ο ένας με τον άλλον γνωριζόμαστε ή πιάνουμε φιλίες. Και είναι μεγάλο ατού αυτό, να ξέρεις ότι θα πας παράδειγμα Θεσσαλονίκη, θα δεις 5 φίλους ή αν σου τύχει κάτι θα σε εξυπηρετήσουν, θα σε βοηθήσουν να πας κάπου αν πάθεις καμία ζημιά, είτε Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μεγάλη εκτίμηση, ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα. Το αυτοκίνητο πρέπει να τα αγαπάς το φορτηγό και να το σέβεσαι όπως σέβεται και αυτό. Κάποιοι εδώ τα έχουμε τα αυτοκίνητα, τα πιο πολλά, το 95% τα έχουμε στην πένα, δηλαδή πρέπει να είσαι σωστός από θέμα λάστιχα, από θέμα φορτισμού, αλλά εμείς έχουμε κάνει υπερπαραγωγή, οπότε εντάξει. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοκινητιστές εδώ πέρα στη Μυτιλίνη που να έχουν τα αυτοκίνητά τους να είναι απεριποίητα. Όλοι τα αυτοκίνητα που δουλεύουν, ειδικά τα ταξιδιάρικα που είμαστε εμείς στα αμάξια, είναι όλα ένα και ένα. Αυτό το αμάξι που έχουμε τώρα είναι το DAF, είναι ολλανδικό, είναι 530 και είναι Euro 3. Όλα τα αμάξια είναι εισάξια, αναλόγως τι θέλει ο κάθε ένας ιδιοκτήτης να πάρει. Έχει άλλον που θέλει τα Σκάνια. Έχει άλλον που θέλει Volvo. Έχει άλλον ιδιοκτήτη που θέλει να πάρει Iveco ή Mercedes. Όλα τα αμάξια τώρα είναι εισάξια. Πριν 4 χρόνια είχαμε πάει Σέρες. Με το άλλο το φορτηγό που είχα, το άλλο του DAF. Είχα πάρει αυτό το κύπελο εκεί. Τι είναι διάκριση τιμή Σένεκεν, ότι έφυγα από τη Μυτιλίνη και πήγα στο φεστιβάλ. Το δεύτερο το κύπελο το είχα πάρει με το πρώτο φορτηγό που είχα ένα Mercedes Ateco, που είχα πάει πάλι στις Σέρες. Το τρίτο το κύπελο το πίσω είχαμε τρέξει μια χρονιά στην Αγιάσου. Είχαμε κάνει ανάβαση στο δρόμο και είχα βγει τρίτος. Κάνει τον καλύτερο χρόνο, δηλαδή τρίτος με τον καλύτερο χρόνο. Ήταν φορείς εκεί πέρα από τους αυτοκινητόδρομους, ήταν με αφέτες, με τα κανονικά, όχι κόντρες να βγεις να κάνεις όπως κάνουν τώρα οι πιτσιρικάδες και βγαίνουν στον δρόμο και τα κάνουν, καμία σχέση. Ήταν οργανωμένα από τη λέσχη της Μυτιλίνης. Ο συναδέλφος απλά, το μόνο πράγμα που έχω να πω ότι όπως έχουν γίνει τώρα τα πράγματα, πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον, να μην υπάρχουν ούτε έχθες ούτε τίποτα, γιατί όπως πάνε τα πράγματα, κανείς δεν ξέρει τι θα του τύχει αύριο μεθαύριο. Να είμαστε καλά μέσα σε αυτό το δύσκολο, μέσα σε αυτή τη δύσκολη πορεία που περνάμε τώρα, να πηγαίνουμε τα ταξίδια μας επάνω, γενικά Βόρειο Ελλάδα, μαζί με τα φιλαράκια τα υπόλοιπα, και να μπορούμε να πάμε να πίνουμε και κανένα μπουκαλάκι, γιατί αυτά θα αναμείνουν στα τελευταία. Μοιάζεις μέσα στις στροφές αυτού του νόστου. Δυο γενιές καλύτερα.